Καλησπέρα. Η ημέρα σήμερα είναι αφιερωμένη σε αυτό. Νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί αύριο κάποια στιγμή η συμπλήρωση των ψηφοδελτίων. Εγώ να σας πω ότι μετά τις ευρωεκλογές έχει καταστεί κάπως πιο ευχάριστος πονοκέφαλος, διότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών αφενός, όπως σας θυμίζω, δήλωσε και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, δικαίωσε τις επιλογές του και τις πολιτικές και τις επιλογές προσώπων σε ό,τι αφορά το ψηφοδέλτιο, αναλαμβάνω. Και το ίδιο αισθάνεται και τώρα απελευθερωμένος να κάνει τις επιλογές εκείνες που πιστεύει ότι μπορούν να φέρουν και την ανανέωση, την πολύτιμη και σε μεγάλο βαθμό ευκταία για την αξιωματική αντιπολίτευση σήμερα, κυβέρνηση προφανώς αύριο, αλλά και για το μείγμα εκείνο της κοινοβουλευτικής ομάδας που ο κύριος Μητσοτάκης θα ήθελε να έχει σε μια βουλή η οποία, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά και αν ισχύουν αυτά που έχουμε τώρα από τις μετρήσεις, θα είναι και μια αυτοδυναμική κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά τα ψηφοδέλτια, επειδή ακούσαμε και ονοματολογία τις προηγούμενες ημέρες, η οποία φαίνεται ότι είχε βάση ρεπορταζιακά, υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με πιθανές διαρροές λαϊκοδεξιών, όπως συνηθίζουμε να τα λέμε, στελεχών στην πλευρά του κυρίου Βελόπουλου, εάν και εφόσον δεν συμπεριληφθούν τελικώς στις λύσεις της Νέας Δημοκρατίας? Κοιτάξτε, ακούω διάφορα, ξέρω ότι γίνονται διάφορα τηλέφωνα, διάφορες επαφές. Να σας πω, δεν ξέρω τώρα. Λέγαμε για παράδειγμα για τον κύριο Κατσίκη που είχε ακουστεί την Παρασκευή, το λέγαμε εδώ με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, εν τη απουσία της Δήμητρας Κρουστάλη, ότι ο κύριος Κατσίκης από του Σανέλ, αλλά και ο κύριος Δημήτρης Καμένος είναι από τα πρόσωπα τα οποία έπεσαν στο τραπέζι του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, χωρίς βεβαίως η ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας να δείχνει ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Ναι, είναι πραγματικότητα. Εγώ δεν θέλω να μπω σε ονοματολογία, θα σας πω γιατί. Γιατί από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλο το τελευταίο δεκαήμερο, γίνονται τηλέφωνα διαφόρων σε διάφορους. Δηλαδή, υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι αυτή τη στιγμή ψάχνουν να βρουν πολιτική στέγη. Ένας είναι ο Δημήτρης ο Καμένος που ανέφερε χαρακτηριστικά και ο Κατσίκης επίσης από τους Ανέλ. Υπάρχουν κι άλλοι οι οποίοι δεν είναι εν ενεργεία βουλευτές αυτή τη στιγμή και οι οποίοι θέλουν να ενταχθούν στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι καλοκοιτάζουν και προς τον κύριο Βελόπουλο, όσοι τουλάχιστον από αυτούς θέλουν διακαώς να βρίσκονται στην επόμενη βουλή, πιστεύοντας βέβαια ότι ίσως κάποια στιγμή οι δρόμοι τους μετά την εκλογή τους με ένα άλλο κόμμα συναντηθούν με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που θέλω να σας πω εγώ όμως από ρεπορτάζ που έχω είναι ότι ο Κυριάκος ο Βελόπουλος έχει κλείσει την πόρτα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε όποιον έχει πάει από εκεί ή σε όποιον έχει βάλει έστω έναν άνθρωπο να δει αν υπάρχουν προθέσεις, να διερευνήσει προθέσεις. Εκείνος θέλει, έτσι λέει τουλάχιστον στους στενούς του συνεργάτες, θέλει να έχει πρόσωπα που δεν είχαν καμία σχέση ούτε με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με τους Ανέλ, ούτε με κανένα άλλο κόμμα από αυτά που υπήρξαν τριγύρω το τελευταίο διάστημα, πιστεύοντας ότι μπορεί να φτάσει στο στόχο του με πρόσωπα άγνωστα και εντελώς άφθαρτα από κομματικούς εναγκαλισμούς. Γιάννη, να πούμε όμως ότι αύριο, επειδή συνεχίζεται το πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη και έχει ένα πυκνό πρόγραμμα περιοδιών, αύριο θα είναι στην Πάτρα και θα κάνει την πρώτη θεματική ομιλία του στο νέο στυλ που έχει εξαγγείλει. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Νομίζω θα αφορά την εργασία και την ανάπτυξη. Σωστά. Οι επόμενες εμφανίσεις του κύριου Μητσοτάκη και ομιλίες θα είναι στοχευμένες, λίγες και στοχευμένες, γιατί έχουμε πει ότι δεν θα κάνει κεντρικές συγκεντρώσεις όπως είδαμε να γίνονται πολύ συχνά την περίοδο των ευρωεκλογών. Μία από αυτές λοιπόν θα είναι στην Πάτρα, που έχει να κάνει με τα θέματα απασχόλησης, θέσεων εργασίας, αν θέλετε, σχέσεων εργασιακών, και εκεί νομίζω ότι θα ξεδιαλύνει, επέλεξε να το κάνει τώρα νωρίς, για να μπορέσει να ξεδιαλύνει όλα αυτά για τα οποία τον κατηγόρησε ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή την επταήμερη εργασία και όλα αυτά. Και όλα αυτά που το κάλεσαν ένα προβληματισμό εκεί στο τι λέει και τι κάνει η Νέα Δημοκρατία με αυτά. Θέλει να τα ξεδιαλύνει για να τα έχει να πορεύεται από εδώ και πέρα. Θα έχει αναφορά σε αυτή την ομιλία που θα τα έχει ξεκαθαρίσει όλα. Βασικό στόχος όπως είναι να υπάρχουν με πρόσημο την ανάπτυξη την ετήσια εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το μάλιστα, Γιάννη, από το πρόγραμμα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.